Μην χάσετε το χαρούμενο σπίτι του Mickey Mouse στο Disney Junior. Αλλά πρώτα, ας δούμε άλλη μια μαγική στιγμή. Μια πρόσκληση για να ξαναπάμε στο νησί των πειρατών κρύβει σίγουρα μια διασκεδαστική περιπέτεια. Ακολουθώντας αυτόν τον χάρτη, χαράξαμε πορεία για τον προορισμό μας. Ένα μέρος γεμάτο θησαυρούς, μυστήρια, μα και απίστευτες εκπλήξεις. Άνοιξες τη γιγάντια χυμάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, για το δοκίσεις. Ναι, δοκίμασες να πηδάς το ένα πόδι, να τρίβεις την κοιλιά σου και να κοπανιέσαι. Πώς, έτσι? Έτσι. Δεν διαλύνει τίποτα. Ω, κάτσε, όχι, α. Έτσι διαλύεις την κατάρα του κολλημένου αστερία. Όχι, για να δούμε. Είναι πίδα στο ένα πόδι και κράτα την αναπνοή σου. Όχι, αυτό είναι για την κατάρα του κουνουπιδιού. Ή μήπως για το πατικωμένο μουσμουλο. Ω, τώρα το θυμήθηκα. Για να γίνεις ξανά όπως ήσουν και πριν, πρέπει να παραδεχτείς τι έκανες στους φίλους σου και να ζητήσεις μια συγγνώμη. Βλέπεις, ο Ντόναλτ φοβάται πως οι φίλοι του θα θυμώσουν μαζί του που έψαξε για τον θησαυρό ενώ δεν έπρεπε. Μα είναι ο μόνος τρόπος, Ναυτάκι. Δεν μπορώ. Μα, Ντόναλτ, μπορεί να είσαι καταραμένος για πάντα. Πού είναι ο Ντόναλτ? Πήγε στο δάσος με τους φοίνικες. Του φύλαξα ένα κομμάτι πίτα από μιμήρτυλα. Στάσου! Ίσως δεν θέλει να έχει παρέα. Ο Ντόναλτ! Πώς συμπάντησα έτσι? Τα νεύρα μου! Ο Ντόναλτ! Ει, Ντόναλτ, θέλεις ένα γλυκάκι? Και βέβαια! Δεν μπορώ! Να πάρει, Ντόναλτ, θέλεις να μου πεις κάτι? Τι έπαθες, Ντόναλτ? Δείξ' τους, Ντόναλτ! Όχι! Άνοιξες την αχιβάδα και η κατάρα υπάρχει! Ό,τι πιάνει μετατρέπεται σε αχιβάδα! Εντάξει, αφού δεν έπαθε κανείς τίποτα. Να σας πω! Ει, Ντόναλτ! Ξέχασες την πίτα! Ναι, και χαρούμενος σαν αχιβάδα. Η κατάρα λύθηκε, ναύτη, γιατί παραδέχτηκες τι έκανες και ζήτησες συγγνώμη. Μα, Ντόναλτ, γιατί δεν μας είπες νωρίτερα τι έγινε? Νόμιζα πως θα θυμόνα και μαζί μου. Αχ, Ντόναλτ, όλοι κάνουμε λάθη μερικές φορές. Μπορείς πάντα να λες στους φίλους σου το πρόβλημά σου και υποσχόμαστε να μην θυμώνουμε. Ειδικά αν ζητήσεις συγγνώμη και δεν επαναλάβεις το λάθος. Εντάξει, σας ελπίζομαι. Ορίστε το πιάτο σου τώρα, Ντόναλτ. Τώρα μπορώ να φάω. Μερικές φορές, ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Αν μάθουμε να ακούμε και να ακολουθούμε τις συμβουλές των πιο έμπειρων ατόμων, θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε τα προβλήματα και θα μας βγάλουν από μπελάδες. Κάντε εγγραφή για περισσότερα βίντεο και συντονιστείτε στο Disney Junior για να δείτε τις αγαπημένες σας σειρές.